Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιώρου, φιλοξενήσαμε τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο οποίος και μίλησε για τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, έτσι όπως αναγκαστικά βεβαίως έπρεπε να το διαχειριστεί και η ευρύτερη περιοχή. Να πούμε βεβαίως ότι διέψευσε τις πληροφορίες που ήθελαν την μεταφορά προσφύγων στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Μία είδηση η οποία ανακοινείται ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο τις τελευταίες ώρες. Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι δεν ισχύει μία τέτοια είδηση. Να δούμε βεβαίως τι ακριβώς, αν ισχύει πράγματι, ευελπιστούμε να είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέει. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο να δούμε ένα ρεπορτάζ και αμέσως μετά πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει στην κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία συνεδρίαση πραγματοποιείται αυτήν την ώρα που μιλούμε στην περιοχή της Καβάλας με τη συμμετοχή όλων των δημάρχων της ευρύτερης περιοχής και το προσφυγικό είναι βεβαίως το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Συνάντηση εργασίας προκειμένου να εξεταστεί αναλυτικά η μέχρι σήμερα υφιστάμενη κατάσταση στο θέμα της διαχείρισης των προσφύγων που φιλοξενούνται στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Δημάρχου Δήμητρας Τσανάκα. Στην τριωρή συνάντηση συμμετείχαν οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των νομικών προσώπων, οι προϊστάμενοι των τμήματων του Δήμου Καβάλας, οι υπηρεσιακοί παράγοντες και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άγγελος Τσατσούλης. Στη διάρκεια της συνάντησης αποφασίστηκε μεταξύ άλλων ο αριθμός των προσφύγων που μπορεί να φιλοξενηθεί εντός του εκθεσιακού κέντρου, ο οποίος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα 800 άτομα μετά από σύσταση του νομίατρου. Σε καθημερινή βάση ορίζεται ως υπεύθυνος ένας αντιδήμαρχος ή ένας πρόεδρος νομικού προσώπου για την καλύτερη οργάνωση της φιλοξενίας των προσφύγων εντός του εκθεσιακού κέντρου. Θα ενισχυθεί η συσταθή σε γραμματεία που λειτουργεί καθημερινά στην είσοδο του εκθεσιακού κέντρου, θα παραλαμβάνει τα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του κέντρου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των προσφύγων. Θα ξεκινήσει από σήμερα η καταγραφή όλων των εθελοντικών οργανώσεων και μεμονωμένων εθελοντών που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες εντός του χώρου του εκθεσιακού κέντρου. Κανένας δεν θα έχει το δικαίωμα εισόδου μέσα στο κέντρο, εάν δεν φέρει επάνω του το διακριτικό του εθελοντή. Ο Δήμος Καβάλας ανοίγει τραπεζικό λογαριασμό ειδικού σκοπού για τη συγκέντρωση χρημάτων που θα διατεθούν για την αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες. Στην απόφαση να δεχτεί η Δράμα τη φιλοξενία περίπου 800 προσφύγων, κατέληξε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας μετά την τετράωρη περίπου έκτακτη συνεδρίαση που έγινε το βράδυ της Κυριακής. Ο χώρος που υποδέχτηκε για την υποδοχή των προσφύγων βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας, όπου κρίθηκε ότι υπάρχει ενδεδειγμένο σημείο για τη φιλοξενία τους. Πρόκειται πάντως για χώρο που θα πρέπει να οργανωθεί, ώστε όπως υπόθηκε κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου να παρέχει τουλάχιστον τις ελάχιστες δυνατές συνθήκες αξιοπρεπούς διαμονής των προσφύγων, κάτι που περιλαμβάνει την επάρκεια μέσων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, υγιεινής και σύντησής τους. Σύμφωνα με τη Δραμηνή.gr, στη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης που έγινε με την παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Παυλίδη και χαρακτηρίστηκε από την αποχώρηση του Μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλου, υπόθηκε ότι οι χώροι φιλοξενίας των προσφύγων δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν στην περιοχή της Ξάνθης και της Κομωτινής για λόγους που έχουν να κάνουν με τη σύνθεση του πληθυσμιακού στοιχείου της περιοχής και ξεκαθαρίστηκε ότι όποια τελική απόφαση για τη δημιουργία τέτοιων σημείων βαρύνει αποκλειστικά και μόνο την πολιτεία και όχι την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά η τελευταία θα πρέπει να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταφερθούν στη Δράμα περί τους 1.000 πρόσφυγες σε ημερομηνία που προσδιορίζεται μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Την επαναπροώθηση παράλληλα 308 παράτυπων μεταναστών στην Τουρκία ξεκίνησε και θα συνεχίσει και αύριο η ελληνική αστυνομία. Πρόκειται κυρίως για λοδαπούς μαροκινής υπηκότητας αλλά και αλγερινούς Τινίσιους, οι οποίοι κρατούνται στην πλειονότητά τους στο κέντρο λοδαπών στην Κόρινθο και οι υπόλοιποι στα υπόλοιπα κλειστά κέντρα κράτησης παράτυπων μεταναστών. Η επαναπροώθηση των παράτυπων μεταναστών εντάσσεται στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας Ελλάδας-Τουρκίας. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στους κήπους του Εύρου, όπου θα παραδοθούν στις τουρκικές αρχές. Να παραμείνουμε λοιπόν στο θέμα και να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα που μιλούμε στην σύσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εκεί είναι ο συνάδελφος Τάσος Μαρκουλίδης από το kavalaportal.gr, το οποίο βεβαίως και εμείς τουλάχιστον εμπιστευόμαστε στην ενημέρωσή μας για την ευρύτερη περιοχή της Καβάλας. Να τον καλησπερίσουμε τηλεφωνικά. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές της αλφατηλεόρασης. Να υποθέσω ότι η ΠΕΤ που γίνεται σήμερα στην συνεδρίαση έχει ως κυρίαρχο θέμα το προσφυγικό και ίσως είναι και αλληγορική η σημασία του γεγονότος ότι εκεί γίνεται η συνεδρίαση, στην Καβάλα. Ακριβώς. Είναι το μοναδικό θέμα συζήτησης της συνεδρίασης αυτής το προσφυγικό. Νομίζω ότι η πλέον σημαντική είδηση είναι αυτή που αρχίζει σιγά σιγά και
ακούγεται όλο και περισσότερο ότι τίθεται σοβαρά το ενδεχόμενο να μην παγώσει η αυριανή μεταφορά προσφύγων στη Δράμα. Να παγώσει. Να παγώσει, ναι, ναι. Μάλιστα, στις σύνες αυτές αναφέρθηκε και η δήμαρχος, η κυρία Τανάτα. Βέβαια, ο δήμαρχος Δράμας, ο κύριος Χριστόδημος Μονσάκος, προς το παρόν δηλώνει άγνοια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το πρωί σήμερα ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Παπλίδης, μίλησε σε ραδιοφωνικό σταθμό εδώ στην Καβάλα, στο Ράδιο Άλφα συγκεκριμένα, και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν θέματα όσον αφορά την έλλειψη του χρόνου για να προετοιμαστούν οι αποθήκες στη βιομηχανική περιοχή. Ναι, αυτό μας το είπε και εμάς πριν από λίγο ο κύριος Παυλίδης. Σας το είπε και εσάς, ναι. Ωραία. Τώρα βέβαια ακούγεται επίσης το θέμα ότι δεν προβλέπεται στο σχεδιασμό, τον όποιον τέλος πάντων σχεδιασμό του κράτους. Σχεδιασμό. Τώρα θα γελάσω. Τάσο, νομίζω ότι θα γελάσει εσύ και εσύ. Ποιο σχεδιασμό? Όλα ήρθαν τελείως ξαφνικά. Δηλαδή δεν είναι. Όλοι οι δήμαρχοι που έχουν δώσει το παρόν εδώ πέρα μιλάνε για ένα κράτος. Αξιωματικό κράτος που δεν υπάρχει. Δεν έχει βοηθήσει τίποτα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρθηκε για την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμα το βράδυ της Κυριακής. Για το οποίο αποφασίστηκε να στεφτούν προς κρίση οι αποθήκες βιομηχανικής περιοχής. Είναι χαρακτηριστικό που αναφέρθηκε από τον κύριο Μαμψάκο αλλά και από τους άλλους δημάρχους που άκουσαν τη συνεδρίαση ότι από όλους τους παρεμφάμενους στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας όλοι ξέραν λίγο πολύ τι γίνεται. Όλοι κατέβηκαν προτάσεις. Ο μόνος που δεν ήξερε τίποτα ήταν ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χρήστος Καραγιαννίδης. Πώς γίνεται να μην δεν ξέρει τίποτα? Ο κύριος Καραγιαννίδης υποθέτω ότι θα ήταν. Αλλά νομίζω ότι να σου πω κάτι. Ακόμα και αυτό μπορώ και να το πιστέψω, διότι πραγματικά έχω δει ότι δεν υπάρχει οργάνωση στο όλο εγχείρημα από την πολιτεία. Εντάξει, τώρα τι ψάχνουμε, Έλενα Σόκου. Εδώ σήμερα, εχθές βγήκε ο βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώργος Παπαφιλίππου, σε ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης και είπε ότι προβλέπει, λέει, πως οι ροές των προσφύγων τις επόμενες εβδομάδες θα μειωθούν. Εντάξει, δεν μπορώ να συζητήσω με τέτοιους ανθρώπους. Δηλαδή, μιλάμε ο κ. Παφιλίππου σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξή του την ημέρα που ήταν η πρόσφυγα στο κολυμπητήριο την περασμένη Πέμπτη, διαρωτήθηκε αν είχαν ανοιχθεί για το κολυμπητήριο. Δηλαδή, για τότε. Τρελή κατάσταση. Αν είχαν, δεν άκουσα το τι είπε, αν είχαν. Αν είχαν ανοιχθεί για το κολυμπητήριο. Ναι. Ενώ παρέμεναν κανονικά. Ναι. Κατανοητό, ναι. Το ζήτημα είναι, δεν ξέρω τώρα καταρχήν ποια είναι η διαχείριση. Δηλαδή, είδα τη Δράμα, είδα τον κύριο Μαμψάκο να λέει και τις αρχές εκεί ότι καλοδεχούμενοι μέχρι και έναν αριθμό προσφύγων. Πριν από λίγο, ο κύριος Παυλίδης είπε ότι δεν θα δεχτούμε παραπάνω από 1.000 άτομα στην περιφέρεια, στο σύνολο. Δεν θα δεχτούμε, δεν μπορούμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα, δεν έχουμε τις υποδομές. Και συμβαίνει ένα ουσιαστικά αλαλούμε το τι θα γίνει. Ωστόσο, αύριο το καράβι θα έρθει, έτσι δεν είναι? Μα δεν μπορούν να τους δεχτούν, Έλενα. Σκέψτε αυτή τη στιγμή η Θράκη ουσιαστικά πρέπει να αποκλειστεί από τη διαδικασία της των προσφύγων για τους γνωστούς λόγους που έχουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή το βάρος πέφτει στους νομούς Καβάλας και Δράμας. Μάλιστα, αν βγάλεις από την ΕΣΤΗ, από την νεολεξία σου στη Θάσο, για τους λόγους που έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, καταλαβαίνετε ότι όλοι οι δήμοι, και σε οι δήμοι της Καβάλας και οι δήμοι της Δράμας, φορτώνονται όλο το βάρος της περιφέρειας. Το οποίο πόσο είναι μέχρι στιγμής, δηλαδή σήμερα που μιλάμε, πόσοι άνθρωποι βρίσκονται εκεί? Αυτή τη στιγμή μιλάμε μόνο για αυτούς που βρίσκονται στο νομό Καβάλας, δεν υπάρχουν άλλοι στην περιφέρεια. Ναι, ναι. Έχουμε γύρω στα 750 με 780 άτομα. 750 με 780 άτομα. Την Τετάρτη, αύριο δηλαδή. Όχι, περίμενε. Αυτό είναι το εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης. Μιλάμε και για άλλους 190 στο κλειστό γυμναστήριο στην Ελευθερούπολη. Αύριο, αν έρθει το καράβι, πόσους μπορεί να μεταφέρει, Τάσο? Το συγκεκριμένο καράβι, κατά μέσο όρο, μεταφέρει 800 με 1.000 άτομα. Κατά μέσο όρο, στο παρελθόν, το φθινόπωρο, όταν ήταν καλύτερος ο καιρός, είχε μεταφέρει 1.700 και 1.800. Πράγμα που σημαίνει ότι ήδη θα υπάρχει αντίδραση από την περιφέρεια, η οποία τονίζει ότι εμείς έχουμε τη δυνάμει μέχρι 1.000 να φιλοξενήσουμε, δεν έχουμε άλλους χώρους. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι το πλέον. Άρα αύριο δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτούς που θα έρθουν.
Λοιπόν, εντάξει, η κατάσταση είναι ξεκάθαρη. Αν τυχόν παγώσει όντως η δράμα, γιατί αυτό ακόμη δεν είναι τελείως σίγουρο, απλά πρέπει να θα βγει ουσιαστικά την τελευταία στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω. Αν τυχόν παγώσει η δράμα, τότε ο μόνος τρόπος είναι να φύγουν όλοι όσοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον ομό Καβάλας, για να έρθουν και να εγκατασταθούν οι καινούργοι. Αν δεν γίνει ούτε αυτό, τότε τι να πω. Δεν ξέρω, Να ρωτήσω αν έχει αλλάξει κάτι. Να ρωτήσω αν έχει αλλάξει κάτι με τις υποδομές. Δηλαδή, πλέον αρχίζουμε να βλέπουμε την πολιτεία να κινητοποιείται με ιατρικές μονάδες, με κλίνες, με τρόφιμα. Δηλαδή, βλέπουμε κάποια σχολεία. Η πολιτεία, όχι βέβαια. Εννοώ το κέντρο, κατάλαβες τι εννοώ. Όχι την περιφέρεια, ούτε τους δήμους. Όχι βέβαια. Αυτό είναι, το έχουμε ξεχάσει πλέον αυτό το πράγμα. Το έχουμε ξεχάσει. Ότι οι Δεν σε ακούω καλά, Τάσο. Σιγά σιγά μπαίνει πλέον αυτή και το υγειονομικό στη μέση. Έχει κάποιες προδιαγραφές. Αλλά όπως καταλαβαίνει, αυτές τις προδιαγραφές θέλουν λεφτά. Όταν οι προϋπολογισμοί είναι κύμα-κύμα στους δήμους, όταν και το παραμικρό, πρέπει να υπάρχει μια χαρακτηριστική διαδικασία. Καταλαβαίνω ότι τα πράγματα περισσότερα που είναι πάρα πολύ άσχημα. Και αυτό δηλαδή ένα από τους εξής. Ο σκητοχύνας της Τελευταίου πήγε σήμα της Βιερονίκου και είπε ότι ξέρετε πρέπει να υπάρχουν τους γέρες, πρέπει να υπάρχουν κάποιες τουαλέτες και πρέπει να υπάρχουν υπάλληλοι για να τις καθαρίσουν όλες αυτές. Πού βρεθούνε. Σήμερα τώρα κατά τη διάρκεια της σύσκεψης η οποία και λαμβάνει χώρα, είπαμε αυτή την ώρα στην Καβάλα. Τι ακούς εσύ, δηλαδή υπάρχουν καταρχήν οι Θρακιώτες δήμαρχοι, υπάρχουν και οι δήμαρχοι της Ανατολικής Μακεδονίας, υπάρχει και αυτοί, έτσι, καταλαβαίνουν όλοι μεταξύ τους τι μπορεί να γίνει και τι όχι. Η αλήθεια είναι ότι η Καβάλα έχει αναλάβει ένα τεράστιο βάρος στους ώμους της για ολόκληρη την περιφέρεια εννοώ, για όλους τους δήμους. Υπάρχει ένταση, υπάρχει ανησυχία, υπάρχει εκνευρισμός. Ένταση και εκνευρισμός όχι, δεν υπάρχει. Όλοι θα έχουν σε πολύ καλό κλίμα μεταξύ τους όλοι. Και όλοι ψάχνουν να βρουν τρόπους ώστε ή να συνεισφέρουν για αυτή τη φιλοξενία προσφύγων, όπως μπορούμε να πούμε για τους δημάρχους της Δράμας, ή ακόμη και το δήμαρχο μέσα του κ. Βαγγέλη τον Πανόπουλο, ή να βοηθήσουν όσο το περισσότερο για να μπορέσουν να ανακουφίσουν και να δώσουν υλική υποστήριξη στους δήμους της Καβάλας. Και μιλάμε τώρα για τους δημάρχους της Θράκης. Παρ' όλα αυτά, περιμένουμε τώρα και εμείς να δούμε αν θα υπάρξει κάποια λύση ζήτημα, αν θα προταθεί κάτι. Δεν ξέρω, η κατάσταση εντάξει, πρέπει να ετοιμαστούν σίγουρα τα κείμενα οπωσδήποτε, γιατί αύριο πρέπει να πάει ο κ. Λαμπάκης να συνέξει ως την ΓΕΔΕ. Ο κ. Λαμπάκης. Επίσης, να πω ότι ο κ. Λαμπάκης στην αρχή στην εισήγησή του κατηγόρησε και την ΕΚΕΔΕ ότι δεν έκανε τίποτα για να πιέσει την κυβέρνηση και για να χαρακτηριστούν η χαρακτηριστική περιοχή της Καβάλας ιδίως περιοχή για έκτακτη ανάγκη και να ενεργοποιηθεί ο ξενοκράτης. Ένα σχέδιο το οποίο εφόσον ενεργοποιηθεί θα λύσει τα χέρια για τους αυτοδιοικητικούς. Θα υπάρχουν έκτακτη πόρη, έκτακτο προσωπικό. Οπότε πέριψε ευθύνες και στη ΓΕΔΕ σε ό,τι έχει να κάνει με την... Με το ότι δεν πίεσε, δεν ήταν έτοιμη, δεν διεκδικεί, έτσι. Ακριβώς, ναι, μα δεν ήταν. Είναι δεδομένο ότι δεν ήταν κανείς έτοιμος. Και το θέμα δεν ήταν έτοιμος, δεν υπήρχε ενημέρωση, δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα. Ακόμη και τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Θα δούμε ούτως ή άλλως και αναρτημένο ολόκληρο το θέμα στο Καβάλα Portal για να ενημερωθούμε και εμείς. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο, τον Τάσο Μαρκουλίδη. Αυτή την ώρα λοιπόν, αυτή η σύσκεψη, το ξαναλέμε, η Καβάλα έχει αναλάβει αυτό το μεγάλο βάρος στους ώμους της. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που θέλουν σε μεγάλο βαθμό να υπάρχει μια κινητικότητα και στην περιοχή του Εύρου. Για 60 με 80 οικογένειες θέλουν τουλάχιστον πληροφορίες. Κάτι το οποίο και το διέψευσε πριν από λίγο ο κύριος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Παυλίδης, εδώ στην εκπομπή Ζωντανά.
Λοιπόν, επειδή στο επόμενο ημίωρο θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά να παρακολουθούμε το θέμα με το LNG, να κλείσουμε λίγο ευχάριστα με αυτό το ημίωρο, να δούμε λίγο για τα 30 χρόνια μοτοσυκλετισμού στην Κομωτινή, μια εκδήλωση η οποία και έγινε. Και βεβαίως αμέσως μετά όταν θα επανέλθουμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε από όλους επικεφαλείς των παρατάξεων, πλην βεβαίως του κυρίου Γιαννόπουλου, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε τον εκπρόσωπό του τηλεφωνικά σε επόμενη εκπομπή, τις απόψεις τους για το τι σημαίνει πλωτός σταθμός LNG στην περιοχή του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Θα έχουμε δυνατότητα λοιπόν να τους ακούσουμε έναν-έναν. Το ξαναλέμε, εμείς προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε. Καλό είναι βεβαίως και εσείς να κοιτάξετε να ενημερωθείτε και οι ίδιοι σας, γιατί γίνονται εκδηλώσεις, γίνονται ενημερώσεις και σε πολύ μεγάλο βαθμό τουλάχιστον και οι πολίτες δεν γνωρίζουν το τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε αυτό το ημίωρο με το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με το μοτοσυκλετισμό στην περιοχή της Κομωτινής, όπου πραγματικά υπάρχει εκεί για 30 χρόνια, για 30 ολόκληρα χρόνια και είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση στην Κομωτινή. Το θέμα το αλλιεύσαμε από το χρόνο.gr. Ένα εξαίρετο λοιπόν ρεπορτάζάκι θα δούμε και αμέσως μετά όταν επανέλθουμε. Θα έχουμε δυνατότητα να παρακολουθήσουμε αναλυτικά τις απόψεις, το ξαναλέμε, όλων των επικεφαλής των παρατάξεων για το θέμα του LNG. Θα ξεκινήσουμε από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Ευάγγελο Λαμπάκη και επικεφαλής βεβαίως της παράταξης Πόλη και Πολίτες. Θα ακολουθήσει, τους βάζουμε με τη σειρά εκλογής, ο κύριος Απόστολος Φωτιάδης από την παράταξη Δήμος και Δημότες. Μετά αμέσως θα είναι η κυρία Δραμανίδου, η οποία και θα εκπροσωπήσει βεβαίως το χώρο της λαϊκής εισπήρωσης της Δημοτικής Παράταξης, όπου επικεφαλής είναι ο κύριος Σάββας Δευτέραιος. Αμέσως μετά θα είναι ο κύριος Παύλος Μιχαηλίδης, ο οποίος και εκπροσωπεί και είναι και επικεφαλής παράταξης Ανάσα για την Αλεξανδρούπολη. Και θα ολοκληρώσει ο κύριος Νίκος Τζανίδης, ο οποίος είναι και επικεφαλής της παράταξης Αλλάζουμε τώρα. Να έχουμε λοιπόν τους ανθρώπους αυτούς, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά, μας ενδιαφέρει και πρέπει να γνωρίζουμε το τι μας γίνεται. Λοιπόν, το ρεπορτάζ και αμέσως μετά είπαμε οι δηλώσεις όλων των κυρίων όπως θα ακολουθήσουν. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί σας, βεβαίως αύριο στις 3 η ώρα. Μείνετε κοντά μας, γιατί πραγματικά ακολουθεί πλούσιο το πρόγραμμα σταθμού και μην ξεχνάτε το μεγάλο σας ραντεβού με την ενημέρωση 8.30 Γιώτα Ζωγράφου αναλυτικά εδώ στην Αλφα Τηλεόραση. Κόψαμε την πίτα της λέσχης μοτοσυκλετιστών Κομωτινής. Είναι μια υπέροχη μέρα, παρόλες τις προβλέψεις για βροχές. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς φίλους. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που συνέβη σήμερα στην λέσχη μας. Γιορτάζουμε και τα 30 χρόνια της λέσχης, τα οποία θα γίνουν βέβαια κάποιο event λίγο αργότερα. Έχουμε να παρουσιάσουμε πάρα πολλά πράγματα. Μοτοφέρες, έτσι. Απ' τα φέρε!